Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα εστιάσουμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στις τιμές των ακινήτων που καίνε. Ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Γεωργάκο μέσω Skype, πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτιμήσεων Ακινήτων Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πρόεδρο του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργάκο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Και βλέπουμε δυστυχώς, όπως έλεγα και νωρίτερα, ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, κύριε Γεωργάκο, δεν μπορεί σήμερα να αγοράσει σπίτι εξαιτίας των τιμών και βλέπουμε ότι ακόμη και η ενοικίαση ενός διαμερίσματος εξελίσσεται σε γολγοθά για πάρα πολύ κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε από τη δική σας οπτική πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία για παράδειγμα, και βεβαίως αν αυτό το ράλι πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Να το πιάσουμε από την αρχή. Καταρχήν θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βάλουμε το χρονικό περιθώριο που βάλατε τη τελευταία δεκαετία. Διότι δεκαετία σημαίνει μέσα και το 2013, όπου οι περισσότεροι μπορούμε να θυμηθούμε μέρη και καταστάσεις που ζήσαμε 2013, 2015, 2016. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι πιο έντονα μετά τον κορονοϊό και έχει αρχίσει κάπου το 17 δειλά-δειλά, 18-19 και μετά τον κορονοϊό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων. Θα έλεγε κάποιος, βεβαίως βλέποντας τα στοιχεία, γιατί όλα καταλήγουν σε αριθμούς. Πώς γίνεται σε μια χώρα όπου έχει μειωθεί ο πληθυσμός από τα 11 εκατομμύρια στα 9.990, δηλαδή ένα 10% περίπου έχουν μείωση πληθυσμού. Πώς γίνεται σε μια χώρα όπου πάνω από 500.000 νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, και το γνωρίζουμε όλο αυτό επίσης πάρα πολύ καλά, και επίσης όταν γνωρίζουμε ότι η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα από το 83,4% έχει πάει στο 71,3% ή 4%, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δηλαδή έχει χάσει 11-12 ποσοστιαίες μονάδες. Του τέστην αυτό σημαίνει ότι περίπου αναλογεί σε πάνω 539.000 ακίνητα. Τι γίνεται λοιπόν από τη στιγμή που μειώνεται ο πληθυσμός, κάποιοι έχουν φύγει εκτός, έχουμε αυτό που έχουμε και ξαφνικά να βλέπουμε ότι να αυξάνονται τιμές των ακινήτων, και ο λόγος που αυξάνονται είναι ένας βέβαια. Δεν υπάρχουν ακίνητα. Δηλαδή, τι γίνεται οι Έλληνες αφού μειώθηκε ο πληθυσμός, αφού έχουν γίνει όλα αυτά εδώ, έχουν πλουτίσει, ξαφνικά έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά τους. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι ότι τα εισοδήματά μας έχουν μειωθεί. Και όλοι το γνωρίζουμε αυτό στην καθημερινότητά μας, από το απλό σούπερ μάρκετ μέχρι όπου θέλει κάποιος, από τη βενζίνη, την ενέργεια κτλ. Μάλλον για λοιπόν, πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μια πλασματική αύξηση. Υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά, την οποία θα τη βρούμε μπροστά μας. Τώρα, οι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε αυτό είναι συγκεκριμένοι, ξέρετε. Mm-hmm. Εμείς δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Καταρχήν, πάνω από 700.000 ακίνητα είναι μη ηλεκτροδοτούμενα. Τα κόκκινα δάνεια, και αυτά είναι φρέσκα νέα από το συνέδριο Real Estate που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, και είχα την χαρά και την τιμή να είμαι ομιλητής και παρακολούθησα συγκεκριμένους ομιλητές στο συνέδριο αυτό. Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι τα κόκκινα δάνεια. Από αυτά το 1 εκατομμύριο, το 1/4 είναι κατοικίες. Με άλλα λόγια, έχουμε δύο στοιχεία. Ένα, έχουμε ότι μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κόκκινων δανείων. Και ένα δεύτερο, ότι έχουμε πάνω από 700.000 μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, που σημαίνει ότι αυτά τα ακίνητα δεν κατοικούνται. Mm-hmm. Αυτός, πείτε μου. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, κύριε Γεωργάκο, για το πού οδηγείται όλη αυτή η συνθήκη. Και το λέω διότι έχουμε από τη μία και το δημογραφικό ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας. Από την άλλη, βλέπουμε ανθρώπους ηλικιών 40-30 ετών να παραμένουν στο πατρικό του σπίτι ακριβώς επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε κάποια αγορά ή ενοικίαση. Θέλω να πω ότι είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα. Και από την άλλη, αναρωτιόμαστε αν θα σκάσει ποτέ αυτή η φούσκα. Εσείς τι λέτε? Για ένα πράγμα θα σας πω ότι είμαι βέβαιος. Ότι θα υπάρξει μείωση τιμών και διόρθωση. Δεν ξέρω αν σκάσει ως φούσκα, αλλά είναι βέβαιο αυτό. Και επίσης, αν ήμουν πολιτής, αν είχα κάποιο να πουλήσω, θα το πουλούσα τώρα. Δεν στέκει όλο αυτό. Δεν μπορεί, δεν ευσταθεί. Ποια? Αυτή η τρέλα των τιμών, κυρία Ποτά, δεν ευσταθεί. Δεν μπορεί να μου ζητάς εμένα για 30 τετραγωνικά, μου λέγανε τώρα 30 τετραγωνικά, 4.000 τετραγωνικό μέτρο.
Γιατί λέει είναι, έχει απέναντί του ανοιχτοσιά και είναι στο κέντρο. Μα τι λέτε ρε παιδιά, δικαιολογείται αυτό? Τα γνωρίζετε πολύ πώς καλύτερα, πώς. Αλλά οι τιμές οι οποίες υπάρχουν σε τέτοιου είδους πλατφόρμες, κύριε Γεωργάκο, προκαλούν ήλικο και πονοκέφαλο στους περισσότερους. Και θα ήθελα να μου πείτε, είμαι βέβαιη ότι έχετε εικόνα, ποια είναι η πιο ακριβή πόλη σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, σε ό,τι αφορά τα ακίνητα στη χώρα μας, είναι η Αθήνα? Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα πόλη, γιατί όταν το πάμε σε ολόκληρη πόλη, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν οι τιμές από τετράγωνο σε τετράγωνο. Σωστό. Η Αθήνα, σε κάποιες περιοχές συγκεκριμένες που προθέσουμε στο συνέδριο, άκουγα για 20 και 25 χιλιάδες τετραγωνικό μέτρο. Λοιπόν, κάποια άλλα μέρη του κέντρου της Αθήνας, η Θεσσαλονίκη, η παλιά παραλία, και μετά από εκεί και πέρα μειώνονται κατά πολύ οι τιμές. Mm-hmm. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι αν ήθελα να αγοράσω ακίνητο δεν θα αγόραζα τώρα. Παρόλο που είναι η δουλειά μου να αγοράσω, αλλά δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να προβώ σε μια αγορά υπερτιμημένο ακινήτου. Τοποθετείτε χρονικά κάπου τις επερχόμενες αλλαγές σε αυτόν τον χάρτη, κύριε Γεωργάκο? Υπάρχουν δύο στοιχεία, δύο παράμετροι. Μία παράμετρος είναι το ίδιο το κράτος, αντί να βλέπει μία κατάσταση, γιατί τη βλέπουνε, και να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, ψηφίζουμε ένα νόμο όπου τα funds και οι servicers που έχουν τα εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα στα συρτάρια τους και μεταβιβάζουν αναχαρτοφυλάκιο σε άλλο fund και έτσι έχουν τις αποδόσεις που έχουν, να υποχρεωθούν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να βγάλουν τα ακίνητα στην αγορά. Δεν μπορεί δηλαδή να μου στρεβλώνεις μια αγορά κρατώντας τα ακίνητα μέσα στα συρτάρια και πουλώντας μέσα από ένα υπολογιστή χαρτοφυλάκιο ο ένας στο χαρτοφυλάκιο στον άλλον. Και όποιος έχει άλλη άποψη μπορεί να γκουγκλάρει και να δει μέσα πώς πουλούν τα χαρτοφυλάκια των εκατομμυρίων ή των δισεκατομμυρίων με χιλιάδες μαζικά ακίνητα και των κόκκινων δανείων. Ένα είναι αυτό. Αλλά επειδή και αυτό σταδιακά θα στερέψει, διότι οι αποδόσεις που θα να πάρουν, οι υπέρμετρες και οι υπέρογγες αποδόσεις σταδιακά μειώνονται, θεωρώ ότι μετά και αυτοί θα σκύψουν στο λιανοπούλι. Δηλαδή το ακίνητο, πώληση ακινήτου από ένα ακίνητο σε ένα ακίνητο, που μέχρι τώρα δεν ασχολούνται. Και η προσωπική εμπειρία που έχω με τα funds είναι ότι παρότι έχουν κάποια ακίνητα προς πώληση, και όχι βέβαια στα καλύτερα ακίνητα, γιατί τα καλύτερα τα μεταβιβάζουν οι ίδιοι, και σε αυτά αργοπονούν διότι δεν έχουν προσωπικό. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή με ένα servicer που συνεργάζομαι να κάνω 15 μήνες, ενώ και αυτό τι εννοώ, δεν είναι ακίνητο το οποίο πληστηριάστηκε, είναι ακίνητο που το έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους, έχει παραδοθεί από τον ιδιοκτήτη, έχει πληστηριαστεί πριν 5 χρόνια κτλ. Και κάνουν, λέει, για την ορίμανση 15 μήνες. Τι λέτε, ρε παιδί, τι θα πει 15 μήνες? Ή το άλλο είναι ότι δεν έχουν προσωπικό. Πώς δεν έχουν προσωπικό, λοιπόν? Έχουν προσωπικό για το άλλο. Χιλιάδες κόσμος δουλεύει στα γραφεία των funds και services και δεν έχουν προσωπικό στο να γίνει μια πώληση. Μάλλον και λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι φτάνουμε προς το τέλος αυτής της διαδικασίας. Αργά ή γρήγορα αυτό θα σκάσει με τον α ή β τρόπο και θα διορθώσουν οι τιμές. Οι τιμές είναι υπερβολικές, είτε για μίσθωση είτε για αγορά, και ο καθένας που θέλει να αγοράσει να μην βιάζεται, να κοιτάει ένα ακίνητο με περισσότερη σοβαρότητα, και από εκεί και πέρα αυτός που θέλει να πουλήσει, για μένα είναι καλύτερη περίοδος να το βγάλει να το πουλήσει. Είστε απόλυτα σαφείς και είμαι βέβαιη ότι είναι χρήσιμες οι συμβουλές σας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, για την τοποθέτησή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Βεργίνα. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Εύχομαι.